Ο Χαϊντέρ Αλαμπάντι είναι και επισήμως ο νέος πρωθυπουργός του Ιράκ μετά την έγκριση του κυβερνητικού σχήματος από το κοινοβούλιο. Ο Αλαμπάντι επιχείρησε να σχηματίσει ένα υπουργικό συμβούλιο με ευρεία εκπροσώπηση των θρησκευτικών και των εθνοτικών κοινοτήτων της χώρας. Αναπληρωτές πρωθυπουργοί είναι δύο πρώην υπουργοί εξωτερικών, ο Κούρδος Χοσιάρ Τζεμπαρί και ο Σουνίτης Σαλέχ Μουτλάκ. Βασικός στόχος της νέας κυβέρνησης είναι η αντιμετώπιση της προέλασης του Ισλαμικού κράτους, που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του σχεδόν το 1 τρίτο της έκτασης του Ιράκ. Εκκρεμεί ο διορισμός των Υπουργών Εσωτερικών και Άμυνας, δείγμα των έντονων διαφορών που υπήρξαν. Τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε κατά τη βελτίωση των σχέσεων με το Ιρακινό Κουρδιστάν και εξήγηλε την ενίσχυση των ενόπλων δυνάμεων. Η χώρα θα έχει πλέον και τρεις αντιπροέδρους, μεταξύ αυτών ο απερχόμενος Πρωθυπουργός Νούρι Αλ-Μαλικί. ضد السيد رئيس الجمهورية